72% του χρόνου. Όχι πια. Το 2012, όχι. Καταλάβατε. Και ήθελα να πω και δύο ακόμα πράγματα. Ότι μπορεί να αποτράπει και αυτή η κατάρρευση για 6 μήνες, χωρίς να δίνεται οριστική λύση στο πρόβλημα του χρέους της πατρίδας μας, αλλά έχουμε δύο συνέπειες πολύ σοβαρές. Είναι με πολιτικές δεσμεύσεις επαχθείς για τη χώρα μας και με κοινωνικές δεσμεύσεις για το λαό μας. Οι πολιτικές δεσμεύσεις τις ξέρετε. Είναι συζήτηση για νέα δανειακή σύμβαση και για νέο μνημόνιο. Είναι οι τριμηνιαίοι έλεγχοι, οι οποίοι αποφασίστηκαν, πάρα πολύ αυστηροί έλεγχοι, και είναι επίσης και εμπράγματες εγγυήσεις. Και η εναλλακτική οποίες... ποια είναι, κύριε Στρατούλη? Θα σας πω τώρα ποια την εναλλακτική. Δηλαδή, θα μα μπορούσαμε να ζούμε. Λέτε να μην σας την πω. Μα δεν είναι πολιτικό κόμμα της αριστεράς και να μην ζούσαμε όπως ζούσαμε παλιά. Δηλαδή. Και το δεύτερο. Όχι, πέσε στον κόσμο. Θα την πω στον κόσμο. Αλλά να ακούσει ο κόσμος. Το πρώτο είναι αυτές οι πολιτικές δεσμεύσεις και η έκπτωση της κυριαρχίας, της εθνικής κυριαρχίας, το οποίο Σόιμπλε, και είναι και οι κοινωνικές δεσμεύσεις. Ότι θα το πληρώσει ο λαός μας με νέα κοινωνική λαϊλασία, με νέες περικοπές μισθών και συντάξεων, με νέες φορομπηκτικές πολιτικές, με απολύσεις, με ανεργία και με πολύ μεγάλη φτώχεια. Αυτές θα είναι οι συνέπειες. Ποια είναι η εναλλακτική λύση? Σας την έχω πει και εσάς προσωπικά και σε εκπομπές που ήμασταν μαζί και δημόσια τη λέμε. Η λύση είναι πρώτο να αμφισβητήσει η Ελλάδα το μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο. Ωραία. Δεύτερο, με δική της πρωτοβουλία και όχι με πρωτοβουλία των δανειστών. Γιατί να κηρύξει μόνο πρωτοβουλία δηλαδή. Των δανειστών να ζητήσει τη διαγραφή με επαναδιαπραγμάτευση σκληρή, τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Και αν χρειαζόταν γι' αυτό να απειλούσε ακόμα και με στάση πληρωμών. Διότι η στάση πληρωμών δεν είναι εκβιασμός για το λαό μας, είναι κυρίως εκβιασμός για τους πιστωτές και τις δανειστές της χώρας. Και αυτό το όπλο δεν το χρησιμοποιήσει η χώρα μας. Το όποιο κούρεμα γίνεται με πρωτοβουλία των δανειστών. Και ποτέ οι δανειστές δεν παίρνουν μια πρωτοβουλία για να χάσουν. Αυτό είναι σωστό. Το τελευταίο. Κύριε Σταϊκούρα, αν θέλετε μόνο λίγο σύντομα για να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, ακριβώς και θέλετε να πάμε πρώτα στο διαφημιστικό και να επιστρέψουμε μέσα. Τι είναι εσείς? Πάμε πρώτα στις διαφημίσεις λοιπόν, αφού πρώτα σας δώσουμε 500 ευρώ. 500 λοιπόν ευρώ για εσάς.